κλείσει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι σε ρωτάω, πολύ Γρηγόρη μου, συγγνώμη. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με μια έρευνα που διάβασα μόλις σήμερα. Σήμερα τη διάβασες. Ναι, ότι είναι τα Έλληνες, φρέσκα τα νέα. Τα φρέσκα. Ακούστε λιγάκι, γιατί τις γυναίκες αφορά και τους άντρες κατ' επέκταση. Οι Ελληνίδες λοιπόν γυναίκες θεωρούν ότι μία εξωσυζυγική σχέση κάνει πολύ καλό στο γάμο της. Πώς το καταφέρνει, επίτηδες αν του λέγαμε κάτω, δεν θα μπορούσε. Ποιος γέλασε, ο Τέρι. Άκουτα λοιπόν, Τέρι. Πάρα έχει αξία να τα ακούσεις. Με προσοχή ακούω, πάντα σε. Λοιπόν, παγκόσμια ιστοσελίδα έκανε έρευνα σε 26 χώρες. Πουλά σου. Δεν καλό την έφερε, Μωρελένη. Βλέπει, κρατιέμαι. 45.000 άνθρωποι το δείγμα. Ναι, ναι. Η Ελληνίδα λοιπόν που απιστεί, ναι, σε ποσοστό 8% έχει τύψεις. Μικρό. Μόνο. Μικρό. Μικρό. 8% πώς τα ακούς ρε Κάθρινα αυτό. Πολύ μικρό ρε παιδιά. Για τύψεις. Μπορεί. Μπορεί. Αυτές που δήλωσαν να διαπιστούν είναι πολύ λίγες, οπότε από τις πολύ λίγες το 8%. Ναι, και τις τύψεις. Ναι. Το τρομακτικό είναι το ότι το 77% θεωρεί ότι η απιστία έκανε καλό στο γάμο της. Μάλιστα. Για να δικαιολογήσουν και να μην έχουν ενοχές. Εγώ το βρίσκω λίγο πιο φυσιολογικό αυτό σαν ποσοστό. Είχε σε σχέση. Γιατί όχι, το μία στο σβέρκο θα μας μείνει. Αυτή έχει κλατάρει το τζουμπόξ. Και επειδή πολλά λέτε για τους άντρες, εμείς οι ταλέποροι, σε τρομακτικά μεγάλο ποσοστό έχουμε τύψεις. Αλλά ξαναπάτε. Πόσο? 25%. Μήπως είσαστε πιο πολλοί εσείς που απιστείτε. Ναι. Και ανοίγει και το άλλο κομμάτι των τύψεων. Πάρ' το αναλογικά, Γορίνα. Πόσες φορές έχετε τύψεις. Δηλαδή, Δευτέρα πάτε, το 25 έχει τύψεις. Τετάρτη πάλι έχω λίγες τύψεις, θα πάω. Παρασκευή, με τύψεις πάω και τι να κάνω. Να μας πεις τη συχνότητα. Για το καλό του γάμου. Άρα, Γρηγόρη, πώς μας τα λες έτσι ωραία. Αλλά και οι άντρες πιστεύουν ότι κάνει καλό σχέση.